Ακούμε λοιπόν, πες μας. Τι να πω τώρα. Τι να πεις, πριν μας λες μιλάω εγώ, τώρα μην μιλάς. Μίλα. Τώρα μίλα. Μίλα τώρα, δεν έχω πρόβλημα. Πώς τον βλέπεις τον Γιώργο? Εγώ όλους εκεί μέσα έβλεπα φιλικά. Σαν φίλοι. Θα μπορούσες να είσαι με έναν άντρα σαν τον Γιώργο? Δεν νομίζω. Γιατί? Ο Γιώργος είναι... Το καλύτερο παλικάρι. Έχει καρδιά στο χέρι του, το ξέρω. Είναι πάρα πολύ καλός, αλλά είναι, στα ελληνικά λέμε, είναι ξεροκέφαλος. Θέλει να... Ξεροκέφαλος, είναι ξεροκέφαλος. Ναι, πιστεύω ότι είναι. Με την έννοια ότι συζητάγαμε άπειρες φορές και δεν ήθελα να δεχτεί τη γνώμη του άλλου. Δεν μου λες, η διαφορά ηλικίας επηρεάζει? Mm. Γιατί έχετε μεγάλη διαφορά ηλικίας. Πόσο είσαι, 22? 23. Εντάξει, πρέπει να έχετε πολλά χρόνια διαφορά. Ναι. Δεν πρέπει να την επηρεάζει πολύ, ας απαντήσω εγώ, Ελένη. Ναι, ας πούμε και έτσι. Δηλαδή το μόνο που σε ενοχλεί είναι αυτό που λες ότι είναι ξεροκέφαλος? Όχι, δεν είναι το στυλ μου. Εγώ θέλω άντρα-άντρα να είναι ψηλός, επειδή και εγώ είμαι ψηλή. Θέλω να με πάρει έτσι αγκαλιά και τέτοια πράγματα. Ναι, αλλά και αυτός άντρας δεν μπορεί να σε πάρει αγκαλιά. Όχι, κατάλαβες. Κοίτα, θα είμαι έτσι και ο Γιώργος θα μου φτάνει μέχρι εδώ. Μην βάλεις και το τακούνι. Είμαι... Α, χωρίς τακούνι, ο Φύσας δεν υπάρχει χωρίς τακούνι. Γιατί? Όχι. Στο σπίτι με τακούνια θα είσαστε με τον Γιώργο μια χαρά. Όχι, αλλά εντάξει. Τι να σας πω, δεν είναι το στυλ μου. Δεν κατάλαβα, θα της πεις να αλλάξει τα γούστα. Τον θέλει, σου λέει, παιδαρά. Να είναι δύο μέτρα με τις πλατάρες του. Να είναι έτσι. Και γιατί όχι? Δεν κολλάει, σου λέει, στην ηλικία, αλλά τον θέλει κάπως συγκεκριμένα. Να βάζει το τακούνι της και να αισθάνεται ότι είναι δίπλα της ο άλλος θηρίο. Ναι, ρε παιδιά, δεν είπα τίποτα. Όπως θέλει. Πώς δεν είπες, είπες πολλά. Αλλά θα σε αφήσω ξανά στα χέρια τη. Διαφημίσεις, ναι, ναι.